Δεν θέλω να επισέλθω στη σειρά των ομιλητών του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βούτση. Είναι σύνηθες το φαινόμενο, πραγματικά η λίστα των ομιλητών να κατακλείζεται από βουλευτές και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είναι ακριβώς. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αν συμφωνούσατε πάντως να τελειώναμε και 5 ώρα θα ήταν ακόμα καλύτερα, αλλά δεν επανέρχομαι. Αυτό το νομοσχέδιο έχει τίτλο ρυθμίσεις ποινικού και σοφρονιστικού δικαίου. Ουσιαστικά τροποποιεί 7 κώδικες ή σύνολα νομοθεσίας. Το σοφρονιστικό κώδικα, τον ποινικό κώδικα, τον κώδικα ποινικής δικονομίας, το προεδρικό διάταγμα 18 του 1989 για τη λειτουργία του ΣΤΕ, τον κώδικα νόμων που αφορά το ελεγκτικό συνέδριο. Η κριτική από τους φορείς ήταν ξεκάθαρη. Ήταν και καταγγελτική, όχι μόνο στο τύπης όταν τους καλούμε τελευταία στιγμή να συνδιαμορφώσουμε σε εισαγωγικά, αλλά και επί της ουσίας. Και νομίζω και ο Σύλλογος των Δικηγόρων ήταν νομίζω καταλυτικός στις παρεμβάσεις, κύριε Υπουργέ. Εντάξει, αυτό θα διαφωνήσουμε, αλλά δεν γίνεται, δηλαδή θα έχω πρόβλημα με το χρόνο μου και θα τον καταχραστώ. Λοιπόν, υπάρχουν και τα πρακτικά, μπορεί να το διαβάσει οποιοδήποτε για να καταλήξει. Ας μην περάσουμε σε αυτόν τον τύπο διαλόγου. Όπως και να έχει, αυτό το νομοσχέδιο που ως πυρήνα το έχει το σοφρονιστικό δίκαιο και κώδικα δεν μπορεί να ειδωθεί ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Τις συνθήκες στις φυλακές, δηλαδή τις συνθήκες κράτησης. Προϋπολογισμός σύντησης 1,8 ευρώ ανακρατούμενο την ημέρα. Πάνω από 13.200 κρατούμενοι σε φυλακής χωρητικότητας 9.886. Δεν υπάρχει ούτε ζεστό νερό, δεν υπάρχει προφανώς ορθή αξιοποίηση των υπάρξεων δομών, δεν υπάρχει και ιατροφαρμακευτική και περίθαλψη, η οποία θεωρείται ανύπαρκτη. Υπήρξε μια απεργία πείνας. Μια απεργία πείνας 4.500 ανθρώπων για 10 ημέρες. Και ο τρόπος που αναφέρθηκαν βουλευτές και εισηγητές της συγκυβέρνησης στον αγώνα αυτών των ανθρώπων, αλλά και η συμπεριφορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία εξαρτώνται και είναι σε αγαστή συνεργασία με αυτή την νομιμανική συγκυβέρνηση και τις προηγούμενες, δείχνει ότι περιποιείται για τον αγώνα αυτών των ανθρώπων, για τις ανησυχίες, για όλα αυτά που προανέφερα, αλλά και για τις φυλακές τύπου Γ, χειρότερη συμπεριφορά από τη Θάτσερ στον αγώνα στην απεργία πείνας των πολιτικών κρατουμένων. Τότε που έπρεπε να δοθεί ένα τέτοιο είδος στίγμα νόμου και τάξης, πάταξης του οδήποτε αντιστεκόταν σε εκείνες τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Και αυτό ακριβώς κάνετε. Γιατί οι φυλακές τρίτου τύπου εντάσσονται στο σύριαλ νόμου και τάξης επίθεσης σε χώρους αυτοδιαχειριζόμενους, επίθεση σε κινημάτων, της μηδενικής ανοχής σε οτιδήποτε αντιδρά στην επέλεση του νεοφιλελευθερισμού, στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης του κράτους έκτακτης ανάγκης. Διότι μόνο αυτό θα μπορούσε να μουδιάσει κατά τέτοιο τρόπο τον κόσμο, να διαλύσει τα κινήματα για να φτάσει σε αυτό το σημείο να κάνει επέλαση ο νεοφιλελευθερισμός μέσα των μνημονίων. Και αλήθεια, τι έχετε στόχο? Διότι το να επικαλείστε το τρίπτυχο αύξηση εγκληματικότητας, εδώ έχουμε εγκληματολόγο, τον κύριο Πανούση. Καμία αύξηση εγκληματικότητας δεν παρουσιάζεται. Και αυτό είναι περίεργο. Αλλά τι παρουσιάζεται? Η βαναυσότητα. Στην ποιότητα, ας το πούμε σε εισαγωγικά. Τι οδηγεί εκεί? Αυτό το διαπιστώνετε. Αλλά δεν κάνετε καμία είδους αυτοκριτική. Διότι μήπως η εξαθλίωση, η φτωχοποίηση όλων αυτών των ανθρώπων που σε μια ψευδέστηση υλική, τον οποίο είχατε ρίξει όλες οι κυβερνήσεις Πασό και Νέας Δημοκρατίας, που τον είχατε βάλει σε αυτό το περίεργο λαβύρινθο, που πιστεύοντας ότι αποκτώντας περισσότερο θα είναι και πιο ευτυχισμένος, διαλύοντας αυτό το αξιακό μέσω των μνημονίων και της καταβάραθρωσης μισθών και δυνατοτήτων αξιοπρεπής διαβίωσης, τους κάνετε πιο επιθετικούς, τους βάζετε μέσα στα ψυχολογικά προβλήματα. Και ποια είναι η λύση μέσα σε αυτό? Το τρίτο, φυλακές τρίτου τύπου. Άρα για να επιτύχετε τι? Να τρομάξετε ποιον? Σίγουρα είναι μέσω βασανιστήριων, 100%. Αλλά ποιον να τρομάξετε? Εγώ βάζω στο μυαλό μου ότι ίσως θέλετε να τρομάξετε όλους αυτούς τους φιλίσσικους πολίτες που ούτε αριστεροί ήταν, ούτε επαναστάτες ήταν, αλλά επαναστάτησαν στη Χαλκιδική για το δικαίωμα στη ζωή, το δικό τους, των παιδιών τους, για το περιβάλλον, για να μπορούν να αναπνέουν.
Εκεί που τσακίζουν την ιδέα του νεοφιλελευθερισμού και λένε όχι, δεν θέλουμε χρυσό, δεν θέλουμε μεγάλες business, θέλουμε να ζούμε από το μέλι μας, από τα ψάρια μας, από τον τουρισμό μας, από την ολοτομία, αλλά να ζούμε με υγεία. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους θελήσατε να βαφτίσετε, επιτεθήκατε και σε εμάς, στο ΣΥΡΙΖΑ και στους βουλευτές που συμπαρασταθήκαμε σε αυτόν τον αγώνα, θελήσατε να τους εντάξετε με τον αντιτρομοκρατικό νόμο, να τους πείτε τρομοκράτες. Και ίσως να είναι κλείσιμο ματιό ότι σε περιμένει και ένα λευκό κελί. Όχι, εμείς υπερασπιζόμαστε όλους αυτούς τους ανθρώπους και τα κινήματα και θα είμαστε απέναντι για να μην δημιουργηθεί κανένα λευκό κελί. Διότι αυτή θα είναι η κατάληξη. Το δείξατε ευθέως. Μάλιστα, εγώ δεν έχω εκπλάγει. Η αναφορά του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας πως όποιος σήκωσε το όπλο και σκότωσε, λέει, έχει βάλει ο ίδιος τον εαυτό του σαν εγκληματία, άρα η κοινωνία δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτός όταν γεννήθηκε στη Θερμοκετίδα ή δεν ξέρω εγώ που αλλού τον είχαν, στο κρεβάτι όταν γεννήθηκε, έγραφε δολοφόνος, έγραφε έμπορος ναρκωτικών, έγραφε πόρνη, έγραφε το οτιδήποτε. Αυτή είναι η αντίληψή σας. Διότι σε όλο αυτό το νομοσχέδιο δεν υπάρχει πουθενά η έννοια του σοφρονισμού. Υπάρχει μόνο της τιμωρίας. Αυτό θέλετε. Εγώ θα πω ότι αυτό θέλετε. Και κάποιοι εντέχνως κρύβεστε, αλλά έχετε και ένα Υπουργό Υγείας, ο οποίος είχε μιλήσει ευθέως για επανεξέταση της θανατικής ποινής. Άρα το παζλ για εμάς ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Αυτοί είστε. Αυτό είναι το DNA της δεξιάς και δυστυχώς και το ΠΑΣΟΚ, η λεγόμενη κεντροαριστερά, έριξε το φερετζέ του καπιταλισμού, δηλαδή το φιλελευθερισμό, σε κάποια δικαιώματα. Πλέον δεν τα χρειάζεται για αυτά, γιατί πρέπει να περάσει σκληρά στην κερδοφορία του κεφαλαίου. Και το κεφάλαιο, χώριο και εξωχώριο, απαιτεί αυτά τα πράγματα. Και το ζήτημα που έβαλα πριν για την όχι ορθή αξιοποίηση των χώρων, των υποδομών του σοφρονιστικού συστήματος, έρχεται και εφαρμόζεται επακριβώς στις αγροτικές φυλακές. Εκεί έχετε λιγότερους κρατούμενους. Εκεί παρουσιάζονται λιγότερα φαινόμενα βίας. Γιατί αντιληφθείτε τη σύνδεση του ανθρώπου με τη γη. Το πώς μπορεί να εκτονωθεί. Το πώς μπορεί να φυτέψει και να δει να μεγαλώνει, να παράξει. Να πάρει τον καρπό. Είναι μια δημιουργική διαδικασία. Αυτά θα τα βάλετε μπροστά. Όχι. Θα τα βάλουμε εμείς μπροστά. Γιατί εμείς έχουμε μια άλλη αντίληψη. Δεν υπαρξιζόμαστε όπως κάνουν κάποιες δυνάμεις απλά στα όρια του φιλελευθερισμού δικαιώματα για να περάσουμε αυτές τις πολιτικές. Διότι με τον καπιταλισμό, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, και λίγο την ανοχή σας, ξέρετε ότι είμαι συνεπής γενικότερα, ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον καπιταλισμό, από αυτό το σύστημα, ότι θα γίνει ανθρώπινο. Ότι στο μυαλό του είναι ότι θα βγάλει καλύτερους ανθρώπους, θα παράξει ένα νέο τύπο άνθρωπο. Όχι, αυτά μπορούν να επιτευχθούν μόνο με μια δίκαιη κοινωνία, μια ισότιμη κοινωνία, μια κοινωνία με πρόσβαση στα κοινά αγαθά, στα κοινωνικά αγαθά όλων, όπου θα μοιράζεται ο πλούτος. Μόνο η σοσιαλιστική κοινωνία μπορεί να επιτύχει πραγματικά όλα αυτά. Δηλαδή να φτιάξει ανθρώπους ελεύθερους, ανθρώπους δημιουργικούς που δεν θα πηγαίνουν ποτέ λόγω του ανταγωνισμού και της σκληρής κατάστασης για να επιβιώσουν σε καταστάσεις παραβατικότητας και εγκληματικότητας. Σας ευχαριστώ πολύ.